Η μερίδα για την νεανική επιχειρηματικότητα, την κοινωνική οικονομία και την κλωστική κάναβη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Ξάνθη από τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιο Κούλογλου. Η εκδήλωση είχε σκοπό την παρουσίαση εργαλείων για τη μείωση της νεανικής ανεργίας, την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας και τη συγκράτηση του διαρκώς αυξανόμενου ρεύματος των νέων που εγκαταλείπουν τη χώρα προς αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια των εργασιών παρουσιάστηκαν οι αναπτυξιακές πρακτικές που προκύπτουν μέσα από τη δραστηριοποίηση στην κοινωνική και ελέγγυη οικονομία, καθώς και μέσα από την καλλιέργεια της κλωστικής και βιομηχανικής κάναβης. Η κλωστική κάναβη και η θεραπευτική κάναβη αποτελεί μια απάντηση στην κρίση της αγροτικής παραγωγής. Είναι ένα προϊόν το οποίο παραδοσιακά παρήγει η Ελλάδα μέχρι τα μέσα του προηγούμενου αιώνα, μέχρι τη δεκαετία του Μεταξά. Οπότε η κλωστική κάναβη απαγορεύτηκε κυρίως για ιδεολογικούς και πολιτιστικούς λόγους, ενώ στην πραγματικότητα η κλωστική κάναβη δεν έχει εφορικές ιδιότητες. Αντίθετα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή δεκάδων, εκατοντάδων προϊόντων, από ρούχα και σκοινιά μέχρι μονώσεις κτηρίων. Βέσπες κάνουν στην Ολλανδία. Επίσης είναι μια παραγωγή η οποία επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε καθυστερήσει σε αυτό, να αξιοποιήσουμε τις επιδοτήσεις, γιατί καθυστερούσε η έγκριση της παραγωγής στην Ελλάδα. Μπορεί να επιδοτηθεί με βάση την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι 70.000 ευρώ για νέους παραγωγούς. Άρα μπορεί να είναι μια σημαντική επιδότηση βοήθεια. Για το ξεκίνημα της εννοείται. Ναι. Γιατί ξέρω ότι τυχαίνει και τακτικών επιδοτήσεων όπως είναι το βαμβάκι. Ναι, και μάλιστα η Ελλάδα είναι από τις 3 ευρωπαϊκές χώρες που δεν καλλιεργούσε και δεν λάμβανε και τις επιδοτήσεις. Και αντίθετα με το βαμβάκι, που είναι ένα προϊόν που έχει αρκετές οικολογικές αρνητικές επιπτώσεις, και εν πάση περιπτώσει τελειώνουν οι επιδοτήσεις για το βαμβάκι όπου να είναι σε 3 χρόνια. Η κάναβη είναι ένα προϊόν πολύ φιλικό προς το περιβάλλον. Είναι εύκολο στην παραγωγή του, δεν είναι δύσκολο. Και επίσης είναι μια βιομηχανία η οποία εξελίσσεται και αναπτύσσεται αυτή την εποχή. Το ίδιο συμβαίνει με την θεραπευτική κάναβη, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί πλέον η θεραπευτική δράση της ιατρικής ή φαρμακευτικής κάναβης, και επίσης υπάρχουν ξένες εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ελλάδα, επειδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει και το κατάλληλο κλίμα και έδαφος για την ανάπτυξη της καλλιέργεια της κάναβης. Η ΚΙΑ αυτή τη στιγμή όμως δεν αφορά μόνο στην κλωστική βιομηχανική. Η ΚΙΑ αφορά την κλωστική κάναβη. Θα γίνει κάποια κίνηση αλλά δηλαδή και για τη φαρμακευτική. Υπάρχει μια προσπάθεια να αξιοποιηθούν αυτές οι ευκαιρίες, οι επενδυτικές επιθυμίες, και να γίνει και για την φαρμακευτική ιατρική κάναβη, διότι στην Αμερική είναι ο πιο αναπτυσσόμενος κλάδος της βιομηχανίας. Αναπτύσσεται με τρομερή ταχύτητα, και ο New York Times έγραψαν, η αμερικανική εφημερίδα, ότι πρόκειται για το ίντερνετ του 21ου αιώνα. Τόσο μεγάλο κύκλο εργασιών έχει ξεκινήσει να γίνεται. Στην ημερίδα παρευρέθηκε και η πρόεδρος του Δικτύου Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που θέλησε να εξηγήσει τι είναι η ΚΙΝΣΕΠ και ποιο το όφελος των πολιτών. Αυτό είναι μια προσπάθεια καταρχάς να ενημερωθεί ο κόσμος για τις δυνατότητες που υπάρχουν όσον αφορά την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και αυτό που λέμε τις νεοσύστατες επιχειρήσεις. Και μέσα σε αυτό βέβαια το πλαίσιο μιλάμε και για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, τις ΚΙΝΣΕΠ όπως λέμε. Η ΚΙΝΣΕΠ, επειδή ο κόσμος δεν γνωρίζει τι ακριβώς είναι μια καινοτόμα μορφή ιδιωτικής επιχείρησης που λειτουργούν υπό τη μορφή του αστικού συνεταιρισμού. Έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα για να εξυπηρετήσουν το συλλογικό όφελος, αξιοποιώντας όμως
δράσεις, επενδύοντας σε δράσεις για το κοινωνικό, που έχουν κοινωνικό αντίκτυπο. Εξυπηρετούν λοιπόν αυτό που λέμε κοινωνικές αξίες που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, με την οικολογία, με τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με την πρόθεση των τοπικών προϊόντων. Και αυτό που επιδιώκει ένας κοινωνικός επιχειρηματίας είναι κυρίως να συμβάλλει στην βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής του κοινωνίας. Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας πριν από 3 μήνες περίπου συστήσαν ένα δίκτυο, το δίκτυο Κινσέπ της περιφέρειας Αμουθού, με σκοπό καταρχάς να συνεργάζονται μεταξύ τους, να αλληλοβοηθούνται και να αλληλοϋποστηρίζονται, να διαχέεται η πληροφόρηση και η ενημέρωση έγκαιρα και έγκυρα σε σχέση με τα θέματα της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, όπως επίσης και καλές πρακτικές. Και ένα βέβαια σημαντικό είναι να ενώσουν τις δυνάμεις τους αυτές τα μέλη του δικτύου μας, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και τις προκλήσεις που έχουν αυτή τη στιγμή οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, να έχουν δηλαδή έτσι μια δυναμική παρουσία και σε τέτοιες εκδηλώσεις, αλλά και όπου μπορούν να παρεμβαίνουν και δυναμικά να διεκδικούν θέματα ώστε να επιληθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Και επίσης να δημιουργήσουν ένα διάβλο επικοινωνίας με φορείς και ιδιωτικούς και δημόσιους, τόσο σε τοπικό αλλά και σε περιφερειακό και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Μερίδα είναι μέρος μιας προσπάθειας για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και την έξοδο από το ηφαισιακό κλίμα που διαμορφώθηκε από την εφαρμογή πολιτικών σκληρής λιτότητας κατά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Είναι στρατηγική ήττα της χώρας το γεγονός ότι νέοι και πολύ ταλαντούχοι άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την χώρα μας για να βρουν δουλειά.